Η εκπαίδευση έχει ως εξής. Προσωπικότητες. Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, υπάρχει ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα. Ο χαρακτήρας χαράσεται. Είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το αλλάξει. Το αν κάποιος είναι ευγενικός ή όχι είναι θέμα χαρακτήρα. Η προσωπικότητα, ο ορισμός που δίνει, είναι μια φυσική τάση συμπεριφοράς που έχουμε. Ο Ιπποκράτης είχε χωρίσει τους ανθρώπους σε τέσσερις βασικές προσωπικότητες. Και οι άνθρωποι έχουμε μία από αυτές τις τέσσερις ή κάποιο συνδυασμό αυτών. Η προσωπικότητα, ξαναλέω, είναι η φυσική σου τάση. Δηλαδή την προσωπικότητα δεν την επιλέγουμε, γεννιόμαστε με αυτήν. Η μελέτη των προσωπικότητων βοηθάει στο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα. Όταν εγώ λέω κάτι σε κάποιον, είναι καλύτερα να το, αφού το πω, να το επικοινωνήσω. Για να το επικοινωνήσω, πρέπει με τον άλλο να συνδεθώ. Για να συνδεθώ, πρέπει να καταλάβω τον τρόπο που αυτός επικοινωνεί. Τον τρόπο που αυτός κινείται. Εάν καταλάβω καλά τις προσωπικότητες, πρώτα θα αρχίσω να αποκωδικοποιώ τον δικό μου, τον εαυτό μου και μετά τους υπόλοιπους. Δηλαδή θα δείτε, επειδή θα το κάνω λίγο διασκεδαστικά, ότι έχει πολύ, εκτός ότι έχει γέλιο, θα αρχίσετε να βλέπετε τον εαυτό σας, τη μάνα σας, τον πατέρα σας, τον φίλο σας, τον διπλανό σας κτλ. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, θέλω καταρχάς να βγάλετε χαρτί και στυλό και ζωγραφίστε ένα κύκλο. Δύο ημικύκλια. Ένα από πάνω και ένα από κάτω. Είπαμε διασκεδαστικό. Στο πάνω ημικύκλιο βάλτε τη λέξη εξωστρεφής και στο κάτω ημικύκλιο τη λέξη εσωστρεφής. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν για να βρω ποια είναι η προσωπικότητά μου είναι να ρωτήσω αν είμαι εξωστρεφής ή εσωστρεφής. Είναι πολύ απλό για να απαντήσετε. Εάν σε πάρω τηλέφωνο για να βγούμε έξω για το Σάββατο βράδυ και σου πω λοιπόν έλα Κώστα σε πήρα για να βγούμε έξω και μου πεις κατευθείαν ωραία που θα πάμε, συνήθως είσαι εξωστρεφής. Άμα μου αρχίσεις, δεν ξέρω, καλά είμαι στη σπίτι μου, είσαι εξωστρεφής. Αν ήταν τώρα εδώ πέρα, αν είχαμε περισσότερο χρόνο και σας χώριζα και έλεγα οι εξωστρεφείς να πάνε δεξιά και οι εσωστρεφείς να πάνε αριστερά. Οι εσωστρεφείς, πολύ ήρεμα και απλά, θα πηγαίνανε αριστερά. Οι εξωστρεφείς θα κάνανε high five, θα γελάγανε αυτά και τα πια και θα πηγαίνανε όλοι γιούχου και τέτοια από τη δεξιά πλευρά. Θα ακουγόντουσαν. Οι εσωστρεφείς δεν θα ακουγόντουσαν ούτε καν τα χέρια του. Αν έλεγα, οι εσωστρεφείς, για σηκώστε τα χέρια σας. Είδατε, δεν ακούστηκε τίποτα, δεν τα σηκώστηκε. Ωραία. Αυτό για την εξωστρεφή εσωστρεφής. Τώρα, ζωγραφίστε άλλο ένα κύκλο και χωρίζετε σε αριστερό και δεξί ημισφαίριο. Αριστερά βάλετε προσανατολισμός προς το καθήκον. Προσανατολισμός στο καθήκον. Και δεξιά, στο δεξί ημισφαίριο, θα βάλετε προσανατολισμός στους ανθρώπους. Καταρχάς να κάνω μια εξήγηση. Το αν είναι κάποιος εξωστρεφής, εσωστρεφής, προσανατολισμένος στο ένα ή στο άλλο κτλ. Δεν είναι σωστό ή λάθος, καλό ή κακό. Όλα έχουν τα χαρίσματά τους και όλα υπάρχουν για κάποιο λόγο. Οι άνθρωποι που είναι προσανατολισμένοι προς το καθήκον είναι αυτοί οι οποίοι σκέφτονται 1, 2, 3, 4, 5 και τέτοια. Δηλαδή, αυτός που είναι προσανατολισμένος στο καθήκον, όταν θα πέσει να κοιμηθεί, θα σκέφτεται. Σήμερα έκανα αυτό, δεν πρόλαβα να κάνω εκείνο, να θυμηθώ αύριο να κάνω το άλλο κτλ. Οι αυτοί που είναι προσανατολισμένοι στους ανθρώπους, δεν σκέφτονται τίποτα τέτοιο. Το βράδυ θα κοιμηθούν, σκέφτονται. Αχ, τι ωραία μέρα ήταν σήμερα. Είδα και την Μαρία και τον Κώστα. Ο Κώστας έχει παχύνει λίγο. Αλλά δεν του το είπα. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ποιοι είστε προσανατολισμένοι προς το καθήκον? Ποιοι είστε προσανατολισμένοι προς τους ανθρώπους? Παράξενο που δεν άρχισε να φωνάζετε. Και τα δύο αν είμαστε όμως. Σίγουρα. Κάτι είσαι. Κάτι θα είστε πιο πολύ. Εννοείται ότι κάτι είσαι 51, κάτι 49 κτλ. Ωραία. Τώρα, ζωγραφίστε πάλι ένα κύκλο και χωρίστε σε 4 τετραπτυμόρια. Λοιπόν, πάνω αριστερά θα βάλετε τη λέξη D, το γράμμα D. Θα σχηματίσουμε τη λέξη disc. D-I-S-C. Ζωγραφίστε αυτό. Η λέξη disc σημαίνει δίσκος. D-I-S-C. Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές προσωπικότητες. Θα τις πιάσω τώρα στο γρήγορο, να αρχίσετε να καταλαβαίνετε ποιες είναι και μετά θα τις πιάσουμε με περισσότερη ανάλυση.
Η πάνω αριστερά λοιπόν είναι ο D, dominant type. Εντάξει, είναι όπως είπαμε πριν εξωστρεφής και προσανατολισμένος προς το καθήκον. Στα ελληνικά ο Ιπποκράτης τον έλεγε ισχυρός χολερικός. Ο D. Ο D είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αποφασιστικός. Αν αναρωτιέστε αν μερικοί άνθρωποι γεννιούνται ηγέτες, συνήθως είναι οι D. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν, ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν και οι άλλοι. Συνήθως το επιβάλλουν. Έτσι. Η πιο χαρούμενη μητέρα, η πιο χαρούμενη μέρα των γονιών του D είναι η μέρα που ο D έφυγε από το σπίτι του. Γιατί βασικά οι γονείς ξαναποκτήσαν το σπίτι πίσω. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η D. Το καύσιμο τους, όλες οι προσωπικότητες έχουν ένα καύσιμο. Καύσιμο εννοώ, είναι αυτό που έχουν πιο πολύ ανάγκη. Αν το έχουν πολύ, αν το παίρνουν αυτό το καύσιμο, τότε είναι σούπερ ευτυχισμένοι. Αν αυτό τους λείπει, αν δεν έχουν αυτό το καύσιμο, κάτι δεν πάει καλά όμως. Ωραία, το καύσιμο της δι προσωπικότητας είναι τα αποτελέσματα. Οκ. Okay. Ποιοι εδώ είστε ισχυροί χολερικοί? Ωραία, ας δώσουμε ένα χειροκρότημα στους χολερικούς, αν και λίγοι σας. Το μότο του είναι ή είσαι ηγέτης, ή είσαι ακόλουθος, ή φύγε από μπροστά μου. Έτσι. Είναι πολύ απόλυτη. Πάμε τώρα στον I, από τις αγαπημένες προσωπικότητες. Η I, που είναι inspiring type, στα ελληνικά είναι ο δημοφιλής αιματικός, έτσι τον ονομάζει ο Ιπποκράτης, είναι και αυτός εξωστρεφής, αλλά είναι προσανατολισμένος προς τους ανθρώπους. Οι I προσωπικότητες είναι η ψυχή του πάρτι, είναι ευχάριστες, είναι ενθουσιασμένοι για τα πάντα. Είναι ενθουσιασμένοι που σήμερα είναι Δευτέρα, που χθες ήταν Κυριακή, που αύριο είναι Τρίτη. Είναι μονίμως ενθουσιασμένοι. Η I προσωπικότητα έχει καλύτερους φίλους παντού. Έχει καλύτερο φίλο στη δουλειά, έχει καλύτερο φίλο στο σχολείο, έχει καλύτερο φίλο στο σανσέρ. Παντού βρίσκει καλύτερους φίλους. Οι I προσωπικότητες είναι χαίρεσαι να κάνεις παρέα μαζί τους. Το καύσιμό τους, μαντέψτε τι είναι. Ενθουσιασμός. Το καύσιμό τους είναι ακριβώς να περνάνε καλά. Η πιο λυπημένη μέρα των γονιών τους είναι η μέρα που φύγανε το σπίτι. Στον Άι. Πάμε στον... Ποιοι είστε εδώ, δημοφιλή σημαντική. Να κάνω μια ερώτηση. Η δημοφιλή σημαντική. Σας αρέσουν τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία? Όχι. Συνήθως όχι. Μήπως σας αρέσουν, ξέρω εγώ, οι δραστηριότητες, τα αθλήματα? Ναι. Και σου τόμινα τα αρέσουν. Πάμε λίγο στον S τώρα. Ο S είναι στα ελληνικά φιλίσκος φλεγματικός. Το S είναι από το supportive, ότι είναι υποστηρικτικός. Και στα ελληνικά είναι φιλίσκος φλεγματικός ο Ιπποκράτης. Οι S προσωπικότητες είναι οι πιο γλυκείς άνθρωποι που υπάρχουν. Πραγματικά είναι οι πιο φιλιρινικοί, αρμονικοί, δεν θέλουν να δημιουργούν προβλήματα, είναι οι καλύτεροι φίλοι, είναι πάρα μα πάρα πολύ γλυκείς. Yes. Η πιο χαρούμενη μέρα των γονιών του D ήταν όταν έφυγε, η πιο λυπημένη του Άιλον έφυγε, οι S προσωπικότητες ακόμα δεν έχουν φύγει από το σπίτι τους. Είναι συνήθως με τη μανούλα. Τι χρειάζεται, αυτά κτλ. Το καύσιμο τους, το καύσιμο της S προσωπικότητας είναι η ειρήνη και η αρμονία. Δύο λέξεις που ο D δεν τις ξέρει. Γιατί ο D με τι τρέφεται? Με τον πόλεμο. Γενικά ο D άμα δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, κάτι δεν πάει καλά. Ο S είναι το ακριβώς ανάποδο. Λοιπόν, και πάμε τώρα, ποιοι είστε καταρχάς S προσωπικότητες, φιλής και κλιματική. Έλα, αποκλείδαστε να δώσω λίγη, έλα. Ποιοι είστε S προσωπικότητες? Ωραία, ένα χειροκρότημα σε εσάς. Τώρα, η C προσωπικότητα, που βγαίνει από το Cosius, είναι η προσεκτική. Ο Ιπποκράτης τους λέει τέλειους μελαγχολικούς. Γιατί είναι τέλειοι. Λοιπόν, ο C είναι εσωστρεφής
και προσανατολισμένος στο καθήκον. Οι ΣΥ είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει η λεπτομέρεια, σκέφτονται πάντοτε το τι πρέπει να κάνουν, πριν κάνουν κάτι θα το αναλύσουν πάρα πολύ, είναι υπερβολικά της ανάλυσης, αυτό είναι και το κάψιμό τους, το κάψιμό τους είναι η λεπτομέρεια. Και βασικά αυτοί στους γονείς τους είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεχρεώσει το δάνειο που είχαν οι γονείς τους, το έχουν ξαναγοράσει το σπίτι και το νοικιάζουν στους γονείς τους με χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι ναι. Είναι οι τύποι οι οποίοι θα ξέρουν, ξέρω εγώ, τα επιτόκια, τα τραπεζικά, τα οικονομικά, τα αυτά κτλ. Αυτοί εδώ οι τύποι είναι. Ποιοι είστε εδώ τέλειοι μελαγχολικοί? Ένα χειροτερό σε εσάς. Λοιπόν, τώρα, για να τους δούμε λίγο με μεγαλύτερη ανάλυση, αυτό είναι που σας ζήτησα εγώ να σχεδιάσω. Πάμε να δούμε λίγο τον ισχυρό χολερικό. Ο ισχυρός χολερικός, οι D δηλαδή, είναι προσανατολισμένοι σε στόχους. Είναι επικεντρώνονται στις επιδόσεις, δύσκολοι να ικανοποιηθούν, γεμάτη αυτοπεποίθηση, εργατικοί. Ακλόνητοι. Στους D δεν αρέσουν η αναποφασιστικότητα. Δηλαδή, δώσ' τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι, τρελαίνονται. Θυμηθείτε, δεν είναι τυχαίο που ο κύκλος είναι έτσι, γιατί ο D με τον S είναι ανάποδοι, αντίθετοι, και ο I με το C είναι αντίθετοι. Δηλαδή, ο D συνήθως μπορεί να πιέσει μια S προσωπικότητα, επειδή η S είναι αναποφάσιστη. Τρελαίνεται. Δεν τους αρέσουν οι αργοί άνθρωποι. Αυτοί που μιλάνε πολύ και παράγουν λίγο, οι τεμπέληδες, οι λεπτομερείς δραστηριότητες, το να παίρνουν διαταγές. Στο D δεν του λες τι πάει να κάνει. Και είπαμε εδώ ότι είστε D. Εγώ. Μπράβο. Σας αρέσουν οι διαταγές? Να δίνουμε. Να δίνουμε. Να δίνουμε βέβαια. Λοιπόν, χαρακτηριστικά που έχουν υποέλεγχο και εκτός ελέγχου. Υποέλεγχο ο D μπορεί να είναι θαραλέος. Εκτός ελέγχου είναι απερίσκεπτος. Είναι ετοιμόλογοι, μπορεί να γίνουν αγενείς. Προσανατολισμένοι σε στόχους, μπορεί να γίνουν ανυπόμονοι. Είναι προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα, αλλά μπορεί να γίνουν πιεστικοί. Ενεργούν με σκοπό, αλλά μπορεί να γίνουν δικτατορικοί. Έχουν αυτοπεποίθηση, αλλά μπορεί να γίνουν αλαζονικοί. Είναι ευθύς, αλλά μπορεί να γίνουν προσβλητικοί. Αυτάρκεις, αλλά μπορεί να γίνουν υπερόπτες. Ειλικρινείς, μπορεί να γίνουν τραχείς. Βλέπετε εδώ τις αντιπροσωπικότητες. Ανταγωνιστικοί, μπορεί να γίνουν αδίστακτοι. Λοιπόν, η μέθοδος εργασίας που τους αρέσει. My way. Όπως είπαμε, δεν του λέει τι να κάνει, αυτός θέλει να κάνει το δικό του. Πώς θέλει να καθορίζει στόχο? Με την πρόκληση. Τον D, αν έχετε D στην ομάδα σας, δεν θα του πείτε τι να κάνει, θα του βάλετε μια πρόκληση. Οι D πεθαίνουν, γιατί θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά που λέγαμε «Κολώνεις να μην δείξεις το τυχάκι». Αυτό είναι για να το πεις ένα D. Στον D πρέπει να του πεις «Βάζουμε ένα στίχημα» και τέτοια. Δεν του πεις «Πήγαινε να κάνει αυτό και αυτό και αυτό». Τελαίνεται για πρόκληση. Ποσοστό του πληθυσμού που είναι τι? Για να το αναμαντεύσετε. Ευτυχώς μόνο ένα 10%. Ο Θεός θα έχει σκεφτεί με βασική του ανάγκη είναι οι προκλήσεις, το να έχει επιλογές και το να έχει τον έλεγχο. Παράδειγμα μια ηγετικής διπροσωπικότητας είναι η Πουμπουλίνα. Συμπεριφορές και προτιμήσεις. Το μότο του είναι ότι μου αρέσει να κερδίζω. Ότι του αρέσει να κάνει σχέδια για το μέλλον, του αρέσουν οι νέες ιδέες, του αρέσουν τα αποτελέσματα, του αρέσει να είναι το αφεντικό του εαυτού του, μας θυμίζει κάτι. Του αρέσει να κινείται γρήγορα. Του αρέσουν οι προκλήσεις. Πρόσεξτε τώρα εδώ. Μυστικά για να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Γιατί πρέπει να σκεφτείτε ποιους D έχετε κοντά σας. Να σκέφτεστε με όρους του τι. Να μπαίνετε στην ουσία του θέματος. Ότι δεν θέλει πολλά-πολλά, θέλει κατευθείαν να του πεις περί τίνος πρόκειται. Να επικεντρώνεστε σε αποτελέσματα που βασίζονται στη δράση, να είστε σύντομοι και συγκεκριμένοι, να είστε αξιόπιστοι, εκτιμάει πάρα πολύ το να είσαι αξιόπιστος, να υπερνικάτε τα εμπόδια, να θέτετε προκλήσεις αντί να δίνετε διαταγές, το είπαμε πριν, ή τι θέλουν να είστε γρήγοροι επί του θέματος συγκεκριμένοι νικητές. Όλα θέλουν, έτσι. 10 τεχνικές όταν δείχνετε το πλάνο για την επακολούθηση. Η εκπαίδευση συγκεκριμένη, υπάρχουν πολλά βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε για τις προσωπικότητες. Εμείς την έχουμε πάρει τώρα και τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα στη δικιά μας επιχείρηση. Αν θέλω να δείξω το πλάνο ή θέλω να επακολουθήσω μια αντιπροσωπικότητα, τι πρέπει να σκεφτώ? Να τονίσετε την ευκαιρία
και ότι είμαστε αξιόπιστοι. Αποτελέσματα, θέλει να δει τα αποτελέσματα, να τους μιλήσετε. Ποιοι, τι έχουμε πετύχει, τι έχουμε κάνει, γιατί ας πούμε θα σκίσουμε. Να διευκρινίζετε στόχους, να επικεντρώνετε συναντήσεις και στην παρουσίαση του πλάνου, να μην σπαταλάτε χρόνο, να μιλάτε επί της ουσίας, να είστε προετοιμασμένοι και οργανωμένοι, τρελαίνετε διαφορετικά, να κάνετε ερωτήσεις για τη μέχρι τώρα επαγγελματική τους πορεία, για τη δικιά τους πορεία. Να λύνετε προβλήματα και να αντιμετωπίζετε τις αντιρρήσεις. Να μιλάτε για τη δύναμη που υπάρχει στο δίκτυό μας όταν όλοι συνεργαζόμαστε σε μια ομάδα. Και για το πώς αυτός, η τι προσωπικότητα, έχουμε ανάγκη από ανθρώπους σαν εσένα, μεγάλε τι, γιατί χρειαζόμαστε ηγεσία. Ότι ήθελε να του πεις για την ηγεσία. Είναι γεννημένος ηγέτης. Σε έχουμε ανάγκη, Κωνσταντίνε Καστανά. Κατευθείαν έρχεται μαζί σου. Συμβουλές για όσους είστε διπροσωπικότητες. Πρώτη συμβουλή. Πριν μπορέσετε να ασκήσετε εξουσία, πρέπει πρώτα να μάθετε να τελείτε υπό την εξουσία άλλων. Όχι. Δεύτερη συμβουλή. Πάντα να θυμάστε ότι υπάρχει Θεός και δεν είστε εσείς. Λοιπόν, πάμε στην γλυκιά, χαρούμενη I προσωπικότητα. Λοιπόν, για τον I. Η I τύπη είναι διασκεδαστική. Πολύ καλή στο να ξεκινάνε κάτι. Μέτρη στο να το ολοκληρώνει. Γιατί οι Άι, όπως θυμάστε, τους αρέσει συνέχεια να... Είχα μια κοπελιά που μου έλεγε, ξέρω, όταν ήμουν μικρή, ήταν Άι προσωπικότητα, είχα γραφτεί, μου λέει, στο καράτε, στο πιάνο, στο τσέπιο, στο φέντα λοιπά. Της λέω, στο τέλος, τι από αυτά τελείωσες. Μου λέει, δεν τελείωσα κάτι. Αλλά μου λέει, μου άρεσε, ρε παιδάκι, ξέρω, ξεκίνα και μια πράγμα. Είναι αξιαγάπητη η Άι προσωπικότητα. Επιρρεπεί στο να υπερβάλλουν. Ενθουσιώδες. Τους Άι δεν αρέσουν να τους αγνοούν, να τους απομονώνουν, να τους γελιοποιούν. Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες, βασικά οτιδήποτε έχει σχέση με λεπτομέρειες και τέτοια, δεν βαριούνται στις λεπτομέρειες. Τα μακροπρόθεσμα προγράμματα. Υποέλεγχο και εκτός ελέγχου. Υποέλεγχο μια προσωπικότητα είναι αισιόδοξη. Εκτός ελέγχου μπορεί να γίνουν ουτοπιστές. Είναι πιστική, μπορεί να γίνουν χειραγωγικοί, ενθουσιώδης μπορεί να γίνουν συναισθηματικοί, είναι επικοινωνιακοί, αλλά μπορεί να γίνουν κουτσομπόλιδες, είναι αυθόρμητοι, αλλά μπορεί να γίνουν παρορμητικοί, εξωστρεφείς, αλλά μπορεί να χάσουν έτσι την εστίασή τους, είναι θερμοί, μπορεί να γίνουν υπερενθουσιασμένοι, είναι μέσα σώμα, αλλά έτσι μπορεί να στερούνται προς ανατολισμό, έχουν φαντασία, μερικές φορές μπορεί να γίνουν ονειροπαρμένοι, είναι ζεστή φιλική, στερούμενη επιδίωξη, εάν πάει εκτός ελέγχου. Η μέθοδος εργασίας μαντέψτε ποια είναι. Ο διασκεδαστικός τρόπος. Ο Άι αυτό που θέλει είναι να περάσει καλά. Αν είναι να δείξεις το πλάνο σε μια προσωπικότητα, δεν θα του πεις. Για τους αριθμούς και πώς ακριβώς πληρώνει ο πέμπτος τρόπος αμοιβής κτλ. Κολλήσει. Είχε καμένα φούρλα να πει. Ακριβώς. Θα του πεις, θα του δείξεις φωτογραφίες πώς είμαστε το τελευταίο φαντρί, πώς περάσαμε κτλ. Για τη Μαρία την Περάκη, για την πηγαίνω που ξέρω το φαν κομμάτι της υπόθεσης. Καθορισμός στόχου. Βραχυπρόθεσμος. Ποσοστό του πληθυσμού. 25 με 30%. Στην Ελλάδα είμαστε κάτι παραπάνω. Το ξέρετε. Οι Έλληνες, δεν ξέρω γιατί, έχουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι που είμαστε Άι. Σαν προσωπικότητα. Και οι Ιταλοί. Βασική ανάγκη, αναγνώριση, αποδοχή, αλληλεπίδραση. Ο Άι δεν είναι αντός αναγνώριση. Παραδείγματα Άι προσωπικότητων. Πετυχημένο είναι ο Steve Martin, φαντάζομαι τον ξέρετε ηθοποιός. Ο Τζόι Τριμπιάνι δεν είναι καθόλου πετυχημένος, απλά δεν ξέρω αν βλέπετε τα φιλαράκια. Friends είναι κλασικό παράδειγμα Άι προσωπικότητας. Έτσι, δηλαδή οι ατάκες του είναι μοναδικές. Τώρα, συμπεριφορές και προτιμήσεις. Μου αρέσει να αρέσω. Η Άι προσωπικότητα. Είναι. Μου αρέσει να εκφράζω τις ιδέες και τα συναισθήματά μου. Μου αρέσει να ανήκω σε μια ομάδα. Μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Μου αρέσουν οι κοινωνικές δραστηριότητες και η διασκέδαση. Μου αρέσει η αναγνώριση. Ξέρετε, στις αναγνωρίσεις φαίνονται ποιες είναι. Όταν κάνουμε αναγνωρίσεις, οι προσωπικότητες φαίνονται. Πρώτον, γιατί τραβάνε το μικρόφωνο και να το πάρουν και αρχίζουν μετά να σου λένε την ιστορία της ζωής τους, αυτά κτλ. Κάτσε, ας πω εγώ πώς πέτυχα και τέτοια. Μπορεί να αναγνωρίσετε τώρα για 3 και 4, μόλις είχαμε άλλα 3. Αλλά θέλει να μιλήσει. Μυστικά για να επικοινωνείς μαζί τους. Να σκέφτεσαι με όρους του ποιος. Να τους αφήνετε να εκφράζουν τις ιδέες τους.
πρέπει να τον αφήσει τον Άι να μιλήσει. Άμα δεν μιλήσει ο Άι, η Άι ας πούμε τώρα υποφέρεται. Να διατηρείτε ένα φιλικό περιβάλλον. Να μετατρέπετε τα λόγια σε δράση, να επικεντρώνεστε στα επιτεύγματά τους. Τον Άι πρέπει να τον έχεις ακούσει να λέει την ιστορία του και μετά να ξαναπηγαίνεις να λες σύμφωνα με αυτό που μου είπες, που είχες κάνει τότε. Να τους αναγνωρίζετε τις επιτυχίες τους, να τους οδηγείτε με τρόπο πίσω στην επιχείρηση. Γιατί πρέπει να τους οδηγούμε με τρόπο πίσω στην επιχείρηση? Γιατί θα έχουν προσδιορισμό. Μπράβο, γιατί έχουν την τάση να φεύγουν. Γιατί είπαμε ότι ο Άι χαίρεται, ενθουσιάζεται, μπορεί να ενθουσιαστεί πάρα πολύ με το πρόγραμμά μας και μετά να ενθουσιαστεί και με κάτι άλλο. Έλα, θα δωρεάν σου δείξω τα καινούργια μου λάστιχα. Ρε, αγόρι μου, μου είχες πει αυτό το μήνα πάμε σπαράκι. Ναι, αλλά έβγαλα λάστιχα στο αυτοκίνητό μου. Γι' αυτό πρέπει να τους οδηγούμε με ένα ωραίο τρόπο ξανά πίσω στην επιχείρηση. Οι Άι θέλουν να είστε διασκεδαστικοί, δεκτικοί, χαρούμενοι, θετικοί, ψυχοτικοί, ενθουσιώδεις. Εάν θέλετε να σκεφτείτε φάτσες για να είστε στο μυαλό σας, ο D είναι κάπως έτσι. Ο I είναι κάπως έτσι. Ο S είναι έτσι. Και ο C είναι κάπως έτσι. Η προσωπικότητα. Λοιπόν, 10 τεχνικές να τους δίνετε το πλάνο και την επακολούθηση. Να χρησιμοποιείτε ιστορίες άλλων ανθρώπων. Τρελαίνονται για ιστορίες. Ιστορίες και ονόματα. Οι Άι θέλουν να τους πεις, δηλαδή άμα τους πεις, ξέρω εγώ, για τον Μίτσο, την Κική και τον Νίκο, θέλουν να κατευθείαν να γνωρίσουν τον Μίτσο, την Κική και τον Νίκο. Άμα το πεις τον Τι, ο Τι χαίστηκε για τον Μίτσο, την Κική και τον Νίκο. Ο Άι θέλει να μάθει για, για άλλα άτομα, ιστορίες, πώς πετύχανε κτλ. Να είστε φιλικοί, να τους αφήνετε να μιλάνε, μην κολλάμε σε λεπτομέρειες, οι λεπτομέρειες τους αποξενώνουν, να αναφέρουν ονόματα, να αναγνωρίζουν τα επιτεύγματά τους, να δείχνετε ότι έχουν την αποδοχή σας, να υποστηρίζετε τα όνειρά τους. Να χρησιμοποιείτε τα λόγια τους και να επαναλαμβάνετε ακριβώς τα λεγόμενά τους. Τώρα, συμβουλή για τις Άι προσωπικότητες. Ποιοι εδώ είπαμε ότι είμαστε Άι? Είστε Άι? Ωραία, συμβουλή. Είναι καλό να είσαι σημαντικός, αλλά είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός. Πάμε τώρα. Φιλίσκος λες, οι STP είναι οι πιο χαριτωμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Εύκολα χειραγωγούμενοι, πιστοί φίλοι, πραγματικά οι Άι προσωπικότητες είναι οι πιο πιστοί φίλοι που μπορεί να έχουμε. Είναι το, θα το δούμε πέρα, ομαδικοί παίκτες, μέτροι στο να ξεκινάνε κάτι, πολύ καλοί στο να τελειώνουν. Ο S είναι αναποφάσιστος, μπορεί να αργήσει να πάρει απόφαση, δεν ξέρει τι θέλει, εντάξει να το δούμε, δώσε μια εβδομάδα κτλ. Αλλά άμα το ξεκινήσει θα το φέρει σε πέρας. Στους S δεν αρέσουν η αναισθησία, το να τους φωνάζουν. Προσέξτε, όσοι είναι δι προσωπικότητα, έχετε παρατηρήσει ότι δεν καταλαβαίνουν ότι φωνάζουν? Είμαστε απλά πληθωρικοί, δεν φωνάζουν. Ναι, μπορεί να φωνάζεις άμα είσαι τι και να μην καταλαβαίνεις τι. Πότε το καταλαβαίνεις? Αν έχεις μια S προσωπικότητα απέναντί σου, που βλέπεις ότι, πρέπει να παρατηρείς βέβαια, ότι έχει αρχίσει να νιώθει άβολα. Δεν μπορεί ο S τις φωνές, τις παρεξηγήσεις, δεν του αρέσει καθόλου ο σαρκασμός, δεν του αρέσουν οι εκπλήξεις, γενικά είναι λίγο flat σαν τύπος. Και αυτό που συγχαίρονται περισσότερο είναι το να τους πιέζουν. Αν μια S προσωπικότητα τη πιέσεις, την έχασες. Δεν θες να την πιέσεις ποτέ. Υποέλεγχο και εκτός ελέγχου. Υποέλεγχο, οι S προσωπικότητες είναι ήρεμοι, εκτός ελέγχου μπορεί να γίνουν στερούμενοι πρωτοβουλίας. Είναι αξιόπιστοι, αλλά μπορεί να γίνουν εξαρτώμενοι. Είναι συνεργάσιμοι, μερικές φορές όμως μπορεί να γίνουν κορόιδα. Είναι σταθεροί, μπορεί να γίνουν όμως μια αποφασιστική. Καλοί ακροατές. Αυτό ότι η προσωπικότητα πρέπει να το μάθει. Να ακούει, η έστω προσωπικότητα εκφύσεως είναι καλός ακροατής, μπορεί να κάτσει να σε ακούσει και τα λοιπά. Αλλά το επικίνδυνο είναι ότι μπορεί να μην, δεν εκδηλώνονται. Δηλαδή, μπορεί να κρατάει για 5 χρόνια μια έστω προσωπικότητα κάτι μέσα του. Έτσι. Αν ας πούμε αυτοί οι δύο ήταν ζευγάρι, μπορεί μετά 5 χρόνια ξαφνικά ο S να αποκαλύψει στον D ότι και πριν από 5 χρόνια γίνει αυτό και το αυτό. Και ο D ήταν να κάνει τι. 5 χρόνια μιλάμε, όλα το κράτησε μέσα του. Γιατί δεν εκδηλώνονται, πρέπει να εκδηλώνονται. Είναι αφοσιωμένοι, αλλά μπορεί να γίνουν άκαπτοι, προσιλωμένοι εκτός ελέγχου, αντιστέκονται στην αλλαγή, συμπονετικοί, αλλά μπορεί να γίνουν εύκολα χειραγωγούμενοι, συστηματικοί, αργοί, μετά τι έλεγε, αξιαγάπητοι, αλλά μπορεί να γίνουν γεμάτοι θυμό. Μέθοδος εργασίας, ο εύκολος τρόπος. Τον S, μην το ζωρίσεις, μην του πεις πολλά-πολλά. What's the easiest way? Καθορισμό στόχων. Με ομαλό ρυθμό
Η ΕΣ προσωπικότητα είναι έλα καλό μου, έλα χρυσό μου και τέτοια. Ήρεμα πράγματα. Δεν του λες κατευθείαν πώς θα πάω να γίνει διαμάτι. Αν έχεις έναν τι, θέλεις να του πεις πώς θα πάω να γίνει διαμάτι. Άμα δεν του πεις για το διαμάτι, βασικά έχει αρχίσει και τον τρώει. Η ΕΣ προσωπικότητα του πεις 3 and you are free. Πάμε. Πρώτο στόχο. Να βάλουμε 3 άτομα. Πιάσαμε μετά 10 ατομάκια. Πότε θες να το κάνουμε. Δεν θες. Δεν πειράζει. Θέλεις. Ποσοστό του πληθυσμού που είναι S προσωπικότητες. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι S. 30-35% είναι S προσωπικότητες. Αυτό θέλει πολύ, γιατί σας το λέω. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που θα βρίσκονται στα δίκτυά μας, μαντέψτε τι προσωπικότητες θα είναι. Υπάρχει ένα κίνδυνο πολλέ φορέ όταν λέμε προσωπικότητα να πει κάποιο: ωραία, άρα εγώ κυνηγάω και θέλω να βρω του D. Όχι. Όλε τι προσωπικότητε τι θέλει, γιατί η κάθε προσωπικότητα, γι' αυτό τα λέμε αυτά, έχει τα δικά του χαρίσματα. Η S προσωπικότητα είναι η κλασική προσωπικότητα που κολλάει την ομάδα. Ο D δεν κολλάει την ομάδα, την ξεκολλάει την ομάδα. Ο S είναι η κόλλα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τι S προσωπικότητε. Βασική ανάγκη, εκτίμηση, ασφάλεια, υποστήριξη. Αυτά θέλει να νιώσει ο S. Παράδειγμα πετυχημένης S προσωπικότητας είναι η μητέρα Τερέζα και ο Γκάντι. Όντως ήταν πολύ πετυχημένοι και ήταν S προσωπικότητες. Λοιπόν, συμπεριφορές και προτιμήσεις. Μου αρέσει να με αποδέχονται. Μου αρέσει η ομαδική δουλειά και η συνεργασία. Προσέξτε, ο S είναι πολύ ομαδικός παίκτης. Τον S πρέπει να του πεις ότι έλα να συγνωρίσω στην ομάδα, θα πάμε όλοι μαζί να κάνουμε πράγματα κτλ. Θα έχεις υποστήριξη αν έχεις μια S προσωπικότητα απέναντί σου, πρέπει να του μιλήσεις για την ομαδική δουλειά και την υποστήριξη. Ότι δεν θα είναι μόνος του, δεν θα το κάνει μόνος του. Που θέλει να ακούσει ο D. Δώστε μόνο του. Μου αρέσει να είμαι μέρος αυτό που δουλεύει, μου αρέσει η αρμονία, μου αρέσουν τα πράγματα να μένουν ίδια. Ναι, δεν είναι και πολύ των αλλαγών. Και είναι προβλέψιμος. Μυστικά για να επικοινωνήσει μαζί του. Να σκεφτόμαστε με όρους του πώς. Να είμαστε συγκαταβατικοί και μη απειλητικοί. Να τους δίνουμε χρόνο να προσαρμόζονται. Να τους δείχνουμε εκτίμηση. Να παρέχουμε συνεχή υποστήριξη. Να μιλάμε πιο αργά και να μην βιαζόμαστε. Δύσκολο για μένα. Να επιδεικνύουμε ειλικρίνεια. Η έστερ να είστε ευγενικοί, όχι σκληροί, υπομονετικοί, ευχάριστοι και κατανοητικοί. 10 τεχνικές που θα δείχνουμε το πλάνο και την επακολούθηση. Στην έσπρο προσωπικότητα. Να είμαστε καθησυχαστικοί. Να ζητάμε τη βοήθειά τους και να δείχνουμε εκτίμηση. Να τονίσουμε τη σιγουριά του να χτίζει κανείς την επιχείρηση με το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, αυτό που σας είπα πριν. Χρειάζεται η έσπρο προσωπικότητα να καταλάβει ότι υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα από πίσω, δεν είσαι μόνος κλπ. Να εξηγούμε το πλάνο με πλήρες τον τρόπο. Να τους δείχνουμε πώς θα υποφεληθούν και τα μέλη της οικογένειάς τους. Συνήθως οι έσπρο προσωπικότητες είναι οικογενειακοί τύποι. Τους αρέσει αυτό το κλίμα το οικογενειακό, ότι μπορούν να βάλουν να είναι μέσα ξαδέρφια, αδέρφια κτλ. Να προσαρμόζουμε το ρυθμό. Στο δικό του ρυθμό, να δίνουμε παραδείγματα, να τους βοηθάμε να καταλάβουν ότι η απόφασή τους είναι σωστή, να τους δίνουμε πλήρες επεξηγήσεις, να χρησιμοποιούμε ένα ήσυχο, ήρεμο τρόπο. Συμβουλή για τις S προσωπικότητες, όσοι είστε S, μην φοβάστε να πείτε ποιο κομμάτι του όχι δεν καταλαβαίνεις. Δεν θα το καταλάβατε αυτό, θα σας πω όμως τι εννοεί. Κάποτε είχα διαβάσει τον φιλόσοφο Ρκασιάδη, δεν ξέρω ποιο τον ξέρετε, μέγας φιλόσοφος, ο άνθρωπος δεν ξέρω πού είναι τώρα, και έλεγε: δεν μπορώ να ξέρω την συνταγή της επιτυχίας, αλλά σίγουρα λέει ξέρω τη συνταγή της αποτυχίας. Η συνταγή της αποτυχίας είναι να προσπαθήσει να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο. Αυτό το έχουν κυρίως οι S προσωπικότητες. Δηλαδή, ο S πρέπει να μάθει να λέει όχι. Ο S δεν ξέρει να λέει όχι. Γιατί θέλει να τους έχει όλους ευχαριστημένους. Φανταστείτε την εξής εικόνα. Είναι μια S προσωπικότητα και έχει πάει με 2D φίλους του σινεμά. Έχει καθίσει στη μέση, τον βάλανε στη μέση, ο ένας D έχει κάτι δεξιά, έχει κάτι αριστερά. Μετά από μισή ώρα γυρνάει ο δεξής, μπει στο νες και του λέει, να σου πω, έχει πάρα πολύ ζήτημα μέσα, δεν το σκάω. Δεν μπορώ. Η έσπρος προσωπικότητα λοιπόν μου πει, η αλήθεια είναι ότι έχει ζήτημα. Μετά από μισή ώρα, ο αριστερός μπει, λέει, να σου πω, τι, να ανοίξει το κοντισμό, δεν ξέρω εσύ, παγώνω. Έχει κρύο τώρα το νες. Ο S πρέπει να γίνει πιο αποφασιστικός, και να πατάει στη γνώμη του. Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο είναι εσύ. Σας το είπα αυτό. Δεν είναι δικιά μου στατιστική, το λένε τα βιβλία. Όντως, οι πιο έξυπνοι άνθρωποι είναι εσύ. Η CDP είναι τελειομανής,
δύσκολο να ικανοποιηθούν, λογικοί, σχολαστικοί, αλτρουιστές, περίεργοι. Στους S δεν αρέσει η κριτική. Σως. Και εδώ είστε εσύ προσωπικότητα. Εάν είσαι εσύ προσωπικότητα, βασικά σκέφτεσαι αν πρέπει ή δεν πρέπει να σηκώσεις χέρι. Γιατί είστε εσείς που λέτε είμαι, δεν είμαι σε αυτήν την προσωπικότητα εγώ τώρα. Ναι, αλλά και στο S το σκέφτηκα και στο D το σκέφτηκα. Οπότε εσείς είσαι σίγουρα εσύ. Αλλά εμείς είμαι πίδε. Στάντα. Είμαι και εσύ. Η κριτική λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Επειδή είναι τελειομανείς και δεν τους αρέσουν τα λάθη, πρέπει να είσαι προσεκτικός στο πώς θα τους κάνεις κριτική. Οι ξαφνικές αλλαγές δεν τους αρέσει, η πρόχειρη δουλειά δεν τους αρέσει, η έλλειψη της προετοιμασίας. Έτσι. Οι συμπροσωπικότητες είναι αυτές. Έχετε δει πολλές φορές που μπορεί ο Κωνσταντίνος να κάνει το πλάνο και μερικές συμπροσωπικότητες πετάγονται από κάτω και του λένε δεν είναι 122 δις, είναι 123. Δεν μπορεί, τα ελέγχεται ας πούμε άμα δεν είναι ακριβώς αυτό το κόμμα, το κλπ. Α, δεν του αρέσουν οι άσκοπες διακοπές. Δηλαδή λέει, να κάνουμε διάλειμμα. Η συμπροσωπικότητα λέει, γιατί να κάνουμε διάλειμμα. Οι άλλοι προσωπικότητες λέτε, γιατί να μην την κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, υποέλεγχο εκτός ελέγχου. Υποέλεγχο είναι μεθοδική, εκτός ελέγχου γίνονται μανιώδεις. Είναι λογική, μπορεί να γίνουν επικριτικοί, προσιλωμένοι, μπορεί να γίνουν ακοινώνητοι, απλά περίεργοι, αδιάκριτοι. Προσέξτε, αυτά τα διαβάζω γρήγορα, αλλά επειδή θα τα πάρετε έτσι κι αλλιώς την παρουσίαση για να μπορείτε να τη βλέπετε, μπορεί κάποιος να καθίσει να τα μελετήσει αυτά τα πράγματα. Έτσι, απλά τώρα εδώ μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις, είναι ολόκληρο βιβλίο. Υποέλεγχο είναι περίεργοι, μπορεί να γίνουν όμως αδιάκριτοι, είναι εκπαιδεύσιμοι, αλλά εκτός ελέγχου ενοχλούνται εύκολα. Είναι προσεκτικοί, μπορεί να γίνουν φοβισμένοι, σωστοί, αλλά γίνονται άκαμπτοι. Κάνουν ερωτήσεις, μπορεί να γίνουν δύσπιστοι, ευσυνείδητοι, μπορεί να γίνουν ανήσυχοι. Ακριβείς, εκτός ελέγχου είναι υπερεκλεκτικοί. Τώρα, μέθοδος εργασίας είναι ο σωστός τρόπος. Αυτοί θέλουν by the book, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Καθορισμός στόχων είναι μακροπρόθεσμος, αυτοί είναι τελείως μακροπρόθεσμοι. Το πρόβλημα της συμπροσωπικότητας είναι ότι πρέπει να ξεφύγει από το στόχο και να πάει στη δράση. Γιατί μπορεί να κάθονται και να αναλύουν και να αναλύουν και να αναλύουν επάπειρον. Είναι αυτό που λέμε analyze, paralyze. Η πολλή ανάλυση φέρνει παράλυση. Σκεφτείτε τώρα να είμαστε σε πόλεμο και στο στρατηγείο είναι τέσσερις στρατηγοί που έχουν όλο το στράτευμα. Οι τέσσερις στρατηγοί όμως είναι τέσσερις διαφορετικοί. Υπάρχει ένας στρατηγός D, ένας στρατηγός I, ένας στρατηγός C, ένας στρατηγός S. Ο στρατηγός S προσωπικότητα κάθεται εκεί πέρα, πίνει το τσακάκι του και κοιτάει ας πούμε τα χαρτιά που έχει μπροστά του. Βασικά. Εκείνη τη στιγμή η C, ο C στρατηγός, την ώρα που κάνει τα χαρτιά λέει, παιδιά, πού είναι ο D? Α, λέει ότι έφυγε. Πού πήγε, ρε παιδιά, ότι? Ότι λέει έφυγε τον πόλεμο. Μα καθίστε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα που μα σχεδιάζουν δεν ξέρω τι. Έφυγε λέει τελείως. Ο Άι, λέει πού είναι. Ο Άι, και ο Άι έφυγε, λέει, αλλά την άλλη κατεύθυνση. Για να έχετε λίγο στο μυαλό σας πώς δουλεύουν αυτές οι προσωπικότητες. Άρα, αν είσαι εσύ προσωπικότητα, πρέπει να ξεφύγεις. Εντάξει, είναι πολύ σωστό να έχουμε ανθρωπότητες στόχους, αλλά δράση. Ποσοστό του πληθυσμού 20-25%. Βασική τους ανάγκη είναι ποιοτικές απαντήσεις, αξία και ορθότητα. Θα το δείτε και μετά αυτό. Οι συμπροσωπικότητες θέλουν γενικά ποιότητα. Θέλουν αυτό που τους λες να είναι ακριβώς αυτό. Δεν μπορούν την παπάτσα. Εάν σε μία συμπροσωπικότητα τους πεις ιστορίες για αγρίους, τον έχασες. Παραδείγματα πετυχημένη συμπροσωπικότητα είναι ο Bill Gates. Από όλα τα παραδείγματα που δώσαμε, νομίζω ότι αυτό είναι ο πιο επιθυμητό. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Συμπεριφορές και προτιμήσεις. Μου αρέσει να έχω δίκιο. Ο τύπος είναι κολλημένος. Εντάξει. Θέλει να έχει πάντα δίκιο. Μου αρέσει να γνωρίζω τι περιμένουν από μένα. Μου αρέσουν οι υποκαθορισμένες διαδικασίες. Μου αρέσουν οι ξεκάθαρες οδηγίες. Μου αρέσει να τελειώνω αυτό που αρχίζω. Η συμπροσωπικότητα, όντως, άμα του δώσει οδηγίες, είναι πως αυτά τα έπιπλα από το IKEA. Μπράβο. Ποιοι τρελαίνονται να τα φτιάξουν, αυτοί. Και οι άλλοι τρελαίνονται. Οι άλλοι προσωπικότητες είναι αυτές οι οποίες την ώρα που το αγοράζει χαίρεται πάρα πολύ. Με το που ανοίξει τις οδηγίες. Αγάπη μου, φτιάξτε. Ή
το ανάποδο. Ξεκινάει να το φτιάξει ο Άι, γιατί θέλει να χαρεί, να πιάσει το κατσαβιδάκι, τα αυτά κτλ. Το φτιάχνει λίγο ανάποδα, περίεργα. Έχει το σύντομο, βλέπει, αμάν ρε εσύ, αμάν. Και το ξέρει, το διαλύει, το ξαναφτιάχνει κτλ. Αυτοί οι δύο σύντομα. Εάν προσέξετε στα ζευγάρια, συνήθως παντρεύονται τα ετερόνυμα. Ο Ντι παντρεύεται S και ο Άι παντρεύεται C. Συνήθως, όχι πάντοτε. Γιατί τα ετερόνυμα έρχονται και τα ετερόνυμα επιτίθονται. Το πώς βγάζουν άκρη δεν ξέρω. Συνήθως τα ζευγάρια δεν βγάζουν άκρη. Μυστικά για να επικοινωνείς μαζί τους. Να σκέφτεσαι με όρους του γιατί, στην προσωπικότητα. Να είμαστε συγκεκριμένοι πάνω σε σημεία συμφωνίας, να αποφεύγουμε τον συναισθηματισμό, να ελέγχουμε τα στοιχεία, δηλαδή να αποφεύγουμε τον συναισθηματισμό. Ενώ η απέναντι, η Άι προσωπικότητα θέλει τελείως συνέστημα, ο Άι θέλει λογική. Ο Σι θέλει λογική. Λογικά επιχειρήματα. Να δείχνετε ένα συγκριτικό πίνακα με υπέρ και κατά, καλά αυτό. Εάν είστε εσύ προσωπικότητες, έχετε τάση να φτιάχνετε πίνακες συνέχεια. Άμα είναι να πάρουμε μια απόφαση, να φτιάξουμε ένα πίνακα. Υπέρ και κατά. Συν και δύο. Ποια είναι τα συν, ποια είναι τα πίνακα. Να τους δείτε πώς μπορούν να ταιριάξουν, να τους δείτε αποδείξεις. Θέλουν αποδείξεις εσύ προσωπικότητες. Να δέξετε ερωτήσεις και να είστε υπομονετικοί. Εσύ θέλουν να είστε προσαρμοστικοί, ακριβείς, υπόλογοι, αναλυτικοί. Όταν δείχνεις το πλάνο για την επακολούθηση, θέλουν πλήρες εξηγήσεις. Να μην τους κάνουμε πιεστική πώληση. Στο ΣΥ. Να τους δίνετε ποιοτικές απαντήσεις, να συμφωνείτε στα μικροπράγματα. Γιατί να συμφωνούμε στα μικροπράγματα? Γιατί μια ΣΥ προσωπικότητα, την ώρα που μιλάμε οι περισσότεροι, από μέσα του, σε έχει τσεκάρει, σε έχει πιάσει σε 15 πράγματα αδιάβαστο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν θα καθίσεις να χάσεις φαιά ουσία σε... για να κερδίσεις τη μάχη στα σημαντικά και να τη δώσετε κτλ. Πολλές φορές λέει να συμφωνείτε στα μικροπράγματα. Δηλαδή, ναι, εντάξει, οκ, έχεις δίκιο, πάμε παρακάτω. Γιατί αλλιώς σε τρελάνει αυτός. Μα δεν είναι γκρι, είναι ξέρω εγώ τάδε. Εντάξει. Να επιδεικνύετε υπομονή, να είστε συντηρητικοί, να μην υπερβάλλετε, να δημιουργείτε μια ειλικρινή ατμόσφαιρα, να εξηγείτε αρκετές λεπτομέρειες. Τώρα, συμβουλή στις προσωπικότητες. Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το πόσα ξέρετε μέχρι να μάθουν πόσο ενδιαφέρεστε. Άουτς. Λοιπόν, τώρα, οι τέσσερις προσωπικότητες λέει ποια είναι τα συνθήματά τους. Ότι είναι κάτω, ο Α είναι χαλάρωσε, ο Ε είναι όλοι για έναν και ένας για όλους. Η Σ προσωπικότητα, ό,τι αξίζει να γίνει σωστά. Φιλοσοφία. Το θέλω χτες. Η τι. Let's party! Δουλεύοντας μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Μη δείχνεις όλα τα χαρτιά σου, ο Σι, ο περίεργος. Κρυφός φόβος της δι προσωπικότητας. Μη τον εκμεταλλευτούνε. Του Άι, η απώλεια κοινωνικής αποδοχής. Της Ες προσωπικότητας, απώλεια εξασφάλισης και το άρρωστο και τη Σι, κριτική της δουλειάς του και φυσικά των απόψεων του. Αν το κάνει κριτική, το τελείωσε. Αν ήταν ζώο, ο Τι θα ήταν ντόπερμαν. Ο Άι, άμα ήταν ζώο, θα ήταν ένα χνοτό σκυλάκι. Ο Ες, άμα ήταν ζώο, θα ήταν μια γάτα. Και ο Σι θα ήταν ένα τροπικό ψάρι. Περίεργο δηλαδή. Τώρα, τι γίνεται με τις προσωπικότητες. Λέει το βιβλίο ότι, και εδώ κάπου τελειώνουμε, ότι συνήθως οι άνθρωποι έχουμε μία προσωπικότητα, δηλαδή μπορεί να είσαι D, και συνήθως μπορεί να έχεις κάποια ποσοστά από κάποια διπλανή σου. Δηλαδή μπορεί να είσαι D και λίγο C, ή D και I. Και συνήθως λέει η δεύτερη προσωπικότητα σου βγαίνει όταν είσαι εκτός ελέγχου ή όταν σε πιέζουν. Μπορεί να είσαι C και D, C και S. Πολύ 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 σπάνια να έχεις ανάποδες προσωπικότητες, δηλαδή να είσαι και D και S. Πολύ σπάνιο. Ή I και C. Και όπως σας είπα, τα ετερόνυμα έρχονται. Δηλαδή σύνως τα ζευγάρια, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εμένα η γονείς μου, η οποία η μάνα μου είναι τρελό I και ο πατέρας μου είναι τρελό C. Δηλαδή μιλάμε για τρελό I και τρελό C. Ξέρεις, γιατί μπορεί να έχεις ποσοστό από όλα αυτά εδώ. Οπότε όταν λέμε ιστορίες, η μάνα μου ξεκινάει να πει μια ιστορία και στη μέση, ας πούμε, θα ξεχάσει μια ιστορία, θα πει δύο-τρεις άλλες ιστορίες. Μετά θα κλείσει ο πατέρας να πει τι ήθελα να πω, ο πατέρας μου θα τελειώσει την ιστορία όπως πρέπει. Και φυσικά, ξέρετε, οι λεπτομέρειες δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Ήμασταν 1.000.000 άτομα. Ο Άι με τον Σι έχουν μονίμως τέτοια θέματα. Τώρα, όλα αυτά εδώ τα είπαμε γιατί.
Θυμηθείτε, δεν είναι για να βάζουμε ταμπέλες. Οι προσωπικότητες δεν είναι για να μάθω να βάζω ταμπέλες να λέω ή για να μάθω να κρύβω πίσω από την προσωπικότητα. Γιατί πολλοί έχουν διαβάσει το βιβλίο και λέει: α, εντάξει, εγώ είμαι I, άρα κουκουρούκου. Όχι, κοριτσάκι μου, που λέει και το τραγούδι. Η προσωπικότητα δεν είναι για να κρυφτώ πίσω από αυτήν ή για να βάλω μια ταμπέλα. Η προσωπικότητα είναι για να καταλάβω γιατί λειτουργώ έτσι, ποια είναι η φυσική μου τάση που μου βγαίνουν μερικά πράγματα, να ελέγξω την προσωπικότητά μου. Αν δεν ελέγξετε την προσωπικότητά σας, θα σας ελέγξει η προσωπικότητά σας. Να την ελέγξω, εκεί έρχεται και βοηθάει ο χαρακτήρας. Γιατί η προσωπικότητα είναι η βάση, είπαμε γενναίο για την προσωπικότητα, αλλά έρχεται ο χαρακτήρας που χαράσετε και μπαίνει πάνω σε αυτό. Μπορείς να επιβάλλεις μερικά πράγματα. Να αναδείξεις τα ωραία σου χαρακτηριστικά και αυτά τα οποία είναι τα άλλα να μην τα αναδείξεις. Γιατί όλες οι προσωπικότητες έχουν χαρίσματα. Και αφού μετά κατανοήσεις τον εαυτό σου, μετά μπορείς να επικοινωνήσεις ακόμα περισσότερο καλύτερα με τους άλλους. Εάν δηλαδή μάθετε καλά τις προσωπικότητες και αρχίσετε να τις διακρίνετε στους άλλους, θα δείτε μετά πόσο ωραίο παιχνίδι είναι. Ξεκινήστε το καταρχάς με τον εαυτό σας. Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Προσωπικότητα Συν, που έχει και ένα τεστ που κάνεις και σου λέει τι ποσοστό είσαι τι, τι ποσοστό είσαι I, τι ποσοστό είσαι S. Το βιβλίο λέγεται Προσωπικότητα Συν και δεν θυμάμαι Florence, κάτι. Ναι. Έχω το τεστ σε ηλεκτρονική μορφή, μπορώ να το προστάρω στα δωμάτια. Τέλεια. Λοιπόν, αφού βρείτε λοιπόν την προσωπικότητα τη δικιά σας, αρχίστε να παίζετε με τις προσωπικότητες των αλλουνών και σκεφτείτε όταν έχετε έναν άνθρωπο απέναντι σας που είναι άλλη προσωπικότητα, τι έχει αυτός ανάγκη. Γιατί όλη η σημερινή εκπαίδευση είναι πάνω σε αυτό. Θα δείτε πόσο πιο εύκολος είναι ο τρόπος επικοινωνίας όταν αρχίσεις και καταλαβαίνεις ποια είναι η προσωπικότητα του αλλουνού και προσαρμόζεις τα δεδομένα του αλλουνού. Αν είναι εσύ, δώσ' του λεπτομέρεια. Αν είναι I, θα του μιλήσεις για το χαφάν. Αν είναι S, θα του μιλήσεις. Είπαμε, ο S τι θέλει. Αποδοχή, ομαδικότητα, ότι θα υπάρχει υποστήριξη κλπ. Αν είναι D, τι θα του πω. Την ουσία. Την ουσία θέλει να ακούσει ότι το πράγμα έχει ηγεσία μέσα και ότι θα πάμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Αυτά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Θα συνεχίσουμε τώρα σε λίγο την παρουσίαση.